Εμπρός. Ναι. Καλησπέρα. Καλό βράδυ, αγόρι μου. Πήγαινε για ύπνο. Ναι. Για μένα πέρασε ο ΠΑΟΚ. Άσο αποτέλεσμα. Θα πέρασε ο ΠΑΟΚ. Θα πάρει 5-0 θα έρθει. Πού παίζουν τώρα, εντός ή έκτος, δεν μπερδεύομαι, αλήθεια, πέστε μου. Δεν ξέρω. Μπερδεύομαι. Εμπρός. Κακά ρε, λες να περάσουμε ρε. Τι να κάνουμε. Τι είπες εσύ. Το όνομά σου. Λες να περάσουμε ρε. Μα. Ρε να πεις στον πατέρα σου, μούλε. Εντάξει. Μούλε. Ρε, τον πατέρα σου. Εντάξει, μωρή, πουτανίτσα. Ότι σας έχουμε περάσει όλα αυτά τα χρόνια, μια χαρά. Σας έχουμε περάσει. Εμπρός. Ω, παρέτα. Ναι, τι είναι, βάλε. Το, έφυγε. Ναι, ρε, φίλε μου. Εμπρός. Ναι, γεια σας. Καλό βράδυ, πήγαινε για ύπνο. Είσαι ευγενικό παιδάκι, γεια σας. Για άλλη φορά, άμα ξαναπάς, θα λες γεια, θα πήγαινε για ύπνο. Θα το κλείνεις μόνος. Θα λες ένα γεια, θα το κλείνεις. Ή μάλλον δεν χρειάζεται, ούτε γεια. Δεν είμαστε και πολύ κοντά. Εμπρός. Έλα, Ρωτάκη. Εδώ είμαι. Καλησπέρα. Γεια. Τζόνις από την Κέρκυρα. Ο προηγούμενος. Ναι, ο προηγούμενος. Ωραία. Είχα άδικο αυτό που χρησιμοποίησες. Κάτσε. Δεν καταλαβαίνω. Δεν θα μ' άφησες να εξηγήσω τι ήθελα να σου πω. Άκουσε με. Γιατί μου το ανέφερες. Ιδιώματα, μιλάμε. Ιδιώματα. Εντάξει. Για πάμε, πάμε στην ταμπακέρα. Έλα, πάμε. Προχώρα. Καταρχάς πρέπει, πιστεύω, ανεξαρτήτου χρώματος και ομάδος. Τι να κάνεις. Τι είπε. Να πούμε ότι όλοι πονάμε σήμερα. Και χτες και αυτές τις μέρες για όσους καίγονται, δυστυχώς περιουσίες, άνθρωποι, ζώα. Δυστυχώς. Είμαστε έτσι μαζί τους, όπως και στον Έδρο πάνω. Δυστυχώς, έτσι είναι. Και μην ξεχνάμε, Τάκη, γιατί ξέρω ότι είναι ευαίσθητο πράγμα για σένα αυτό. Ναι. Ότι σαν προχτές 20 Ιουλίου έγινε εισβολή στην Κύπρο. Δυστυχώς. Βεβαίως, βεβαίως. Και έχεις απόλυτο δίκιο και σου λέω ένα μεγάλο μπράβο. Δεν πρέπει να ξεχνάμε αυτά τα πράγματα, γιατί οι άνθρωποι έπεσαν. Η Χούντα! Η Χούντα των Συνταγματαρχών με Ιωαννίδη και όλους αυτούς αυτά προδώσανε την Κύπρο. Προδώσανε την Κύπρο, προδώσανε εμάς, μας προδώσανε όπως μας προδίνουν ακόμα. Έχεις απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, αυτό που ήθελα να σου πω που είπα για τον Άκη είναι ότι τον παρακάλεσε σε επόμενη εκπομπή θα έρθω. Κάποια στιγμή μου είπε που να έρθω. Πρέπει να σε βρουν κάτι πάρα πολύ σημαντικό να ξέρεις. Να δεις τον Άκη. Από Κέρκυρα είμαι Άκη. Θα έρθω εκεί που μου είπανε. Ξέρω που πρέπει να έρθω. Ωραία. Και θα έρθω από κοντά. Έλα, ρε φιλαράκο, μου έλα. Τι δίνει. Έλα, ρε φιλαράκο, λέω, έλα όποτε θες. Εντάξει, λοιπόν. Καλή επιτυχία στο Ολυμπιακό στην Ευρώπη. Εύχομαι να περάσετε. Να είστε καλά. Να είσαι καλά κι εσύ. Και γερή και δυνατή. Γεια χαρά, γεια. Αυτό ήθελες να μου πεις. Τέλος. Λοιπόν. Ναι ρε παιδιά, μεγάλη πληγή αυτό που έγινε τότε το 1974 στην Κύπρο. Και ακόμα τα μουνόπανα οι Ευρωπαίοι και οι Αμερικάνοι και από εκεί οι άλλοι δεν δίνουν λύση. Τι να δώσουν τα μουνόπανα όλα τους. Αλλά τους γαμάει η Ελλάδα, να το ξέρετε αυτό. Όλους. Τους έμαθε η Ελλάδα να περπατάνε. Τους έμαθε να κατέβουν από τα βουνά που ήταν και από τα δέντρα επάνω. Τους έμαθε πολιτισμό. Τους έμαθε δημοκρατία. Όλα αυτά οφείλονται στην Ελλάδα. Παρ' όλα αυτά, εάν δεν υπήρχε ο Ολυμπιακός, δεν θα είχα βγει εγώ από τα σύνορα της Ελλάδος. Έχω πάει σε όλες τις χώρες. Του συχαίνομαι. Μηδέν πολιτισμό,
βάρβαροι. Ό,τι σας λέω. Ψάξτε ιστορία να βρείτε για χώρες που λέω. Τώρα για το συγκεκριμένο θέμα, μόνο Ελλάδα για μένα. Δεν είμαι και πιο Έλληνας από εσάς, ούτε εθνικιστής, ούτε αυτά που τα λένε τα ακροδεξιά και τα αρχίδια. Μόνο Έλληνας. Ένας απλός Έλληνας. Και αγαπώ την πατρίδα μου και τους Έλληνες. Βέβαια δεν είναι εύχομαι να πεθάνουν όλοι οι άλλοι έξω. Όποιος όμως μας ζαλίζει τα αρχίδια, εδώ είμαστε. Τέλος πάντων.